έξω. Ζωριζόμαστε ήδη αρκετά πριν να προκύψει η πανδημία. Ακόμα και σήμερα που είμαστε στην καλή πλευρά, ας πούμε, της οικονομικής κρίσης, 10 χρόνια μετά, είμαστε λιγότεροι και στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ελλείψεις υπάρχουν και σε εξοπλισμό και σε φάρμακα. Εμείς σαν χώρα έχουμε πολύ λιγότερα κρεβάτια εντατικής θεραπείας από ό,τι είναι ο μέσος όρος και από ό,τι προβλέπεται. Ουσιαστικά οι ασθενείς εκπνέουν πάνω τους. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, το πώς θα καταφέρει το σύστημα υγείας να τα βγάλει πέρα, έχοντας να αντιμετωπίσει μια πανδημία, πώς θα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Εντάξει, πάμε να πάρουμε το κινητό. Είμαι 21 χρόνια γιατρός, 10 χρόνια λοιμοξιολόγος και σε αυτό το νοσοκομείο και σε αυτό το πόστο είμαι τα τελευταία 5 χρόνια. Το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα διαπιστώθηκε στα τέλη Φλεβάρι. Μέσα σε λίγες ώρες από παθολογικό τμήμα γίναμε COVID κλινική στις 11 Μαρτίου. Ό,τι περνούσε την πόρτα του νοσοκομείου μπορούσε να θεωρηθεί ύποπτο κρούσμα COVID. Ήμασταν ασταμάτητα με υποδοχή και ένα μεγάλο turnover περιστατικών. Λίγες μέρες μετά, σταδιακά ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας μέχρι που είχαμε πλήρες lockdown, δεν θυμάμαι πότε, μου φαίνεται ότι είμαστε από πάντα. Πότε είχαμε το lockdown, δεν θυμάμαι. Από πάντα. Το επόμενο διάστημα πέρασε με πάρα πολύ μεγάλο ζόρι και άγχος, γιατί προσπαθούσαμε να δούμε ποιος είναι ο τρόπος να διαχειριστούμε αυτά τα περιστατικά. Δεν θα πω κάτι. Δεν κολλάει. Έπρεπε κάθε μέρα να ερχόμαστε και να βλέπουμε τι έχουμε διαθέσιμο, τι θα ζητήσουμε επιπλέον, αν υπάρχει διαθέσιμο να έρθει, αν θα έρθει σήμερα ή αύριο κτλ. Είδες την καλαμέα που σου έχω. Πέρα από την κούραση πια που είχε αθρηστεί, μας δημιούργησε μια μεγάλη ψυχική κούραση, ότι ό,τι και να κάνουμε, δηλαδή κάνουμε, δεν κοιμόμασταν, δεν προλαβαίναμε να φάμε, δεν προλαβαίναμε να πάμε στο σπίτι μας και νιώθαμε ότι αυτό που κάνουμε είναι τίποτα. Είναι στα ελληνικά, υπάρχει έκφραση μια τρύπα στο νερό. Οπότε δεν έχω κληθεί να αντιμετωπίσω κάτι για το οποίο ξεκάθαρα δεν υπάρχει καμία θεραπεία. Υπήρξαν στιγμές μεγάλη συναισθηματικής φόρτισης, ιδίως όταν χρειάστηκε να δούμε ασθενείς να καταλήγουν χωρίς να είναι οι δικοί τους δίπλα να τους αποχαιρετήσουν. Αυτό εμένα με έχει τραυματίσει. Ο φόβος ήταν να μην γίνουμε σαν τις γειτονικές χώρες που το σύστημα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Το σύστημα υγείας στα τελευταία χρόνια είναι γερασμένο και αποδεκατισμένο. Εμείς εδώ μπορούμε να νοσηλεύσουμε 12 ασθενείς. Αν έπρεπε να νοσηλεύσουμε 35, αντιλαμβάνεστε ότι ούτε θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στην ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα και ούτε θα μπορούσαμε να είμαστε αυστηροί με τα μέτρα προστασίας. Θεωρώ ότι αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό που μας έσωσε μέχρι στιγμής. Φταίει το ότι δεν πιέστηκε και δεν κατέρευσε το σύστημα υγείας. Ήταν πολύ βασικό το ότι τη στιγμή που άρχισαν να αυξάνονται τα κρούσματα στην Ελλάδα και να ανεβαίνει η καμπύλη, έπεισε τελικά τα νούμερα και η ενημέρωση, έπεισε τον κόσμο να τηρήσει τα μέτρα. Το κομμάτι αυτό, να διαφυλάξουμε την υγεία, νομίζω ότι χτύπησε μια χορδή, ας πούμε, στον περισσότερο κόσμο. Το να προστατέψουμε τους αδύναμους, τους ευάλωτους, τους ηλικιωμένους, τους γονείς μας. Το αποτέλεσμα του lockdown άρχισε να φαίνεται και στον αριθμό των καινούριων εισαγωγών, των καθημερινών.
σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό ή μειώθηκε ο ρυθμός μετάδοσης, οπότε μας δόθηκε χρόνος με τον εξοπλισμό, το προσωπικό κτλ. Που ήδη υπήρχε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες που υπήρχαν. Νομίζω ότι όλοι θυμηθήκαμε γιατί ξεκινήσαμε και κάνουμε ιατρική. Και τα παιδιά που είναι μέσα είναι γιατροί και οι παλιότεροι που τέλος πάντων ενεργά έχουν εμπλακεί. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε κάπου αλλού. Κουραστικές? Όχι. Όχι, λαχάνιασες? Όχι. Ωραία. Για να λυγίσουμε το ποδαράκι αυτό. Ήταν από τις λίγες φορές στη ζωή μου που αισθάνθηκα φόβο. Έπιασα τον εαυτό μου να κλαίει πάρα πολλές φορές. Ενώ είμαι ένας άνθρωπος γενικά που θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά σκληρό. 5. Παραδείγματος χάρη για τον ασθενή που συζητούσαμε πριν. Ήμουν από τις πρώτες μέρες της νοσηλείας στη μονάδα κρατικής θεραπείας. Και εκεί που ξεκίνησα με την λογική, ακούγοντας ότι θα μπω και θα δω έναν μεγάλον άνθρωπο ηλικιωμένο με πολλά προβλήματα, είδα έναν άνθρωπο που ήταν περίπου 50 χρονών, ο οποίος δεν είχε υποκείμενα νοσήματα, σοβαρά. Και είχε και μία φωτογραφία στον τοίχο και ένα χαρτί που έλεγε «Μπαμπά, σε περιμένουμε γρήγορα σπίτι». Ένιωσε να μου κόβονται τα πόδια. Πάμε. Εντάξει, εντάξει. Για βήξε λιγάκι. Δηλαδή, αν έπρεπε μια φορά να δουλέψω για να βγει αυτός ο άνθρωπος και να βγει γερός, βλέποντας αυτή την εικόνα ένιωσα ότι πρέπει να το κάνω χίλιες φορές και όχι μία. Διορνητικά COVID, προσέξω το άλλο. Διευκρινίσαμε τελικά το φω. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο κίνδυνος εντός εισαγωγικών για μας, για το προσωπικό που είμαστε εδώ, θα είναι κόπωση, δηλαδή ανάλογα με το πόσο καιρό θα τραβήξει αυτό και ανάλογα με το πόσα κύματα αναμένεται να ακολουθήσουν. Είναι φαρμακευτική. Αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι ενίσχυση, να είμαστε έτοιμοι για χειρότερα σενάρια από αυτό που ζήσαμε. Δεν μπορούμε σίγουρα να ανταπεξέλθουμε αν φτάσουμε σε ένα νούμερο, σε μια κατάσταση σαν της Ιταλίας. Δηλαδή, αν έχεις ανθρώπους με βαριές αναπνευστικές ανεπάρκειες που πρέπει να υποστηριχθούν νοσοκομιακά και μάλιστα σε επίπεδο εντατικής θεραπείας. Όχι, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν ξέρω και συστήματα υγείας που να μπορούν εύκολα να το σηκώσουν. Ποια είναι αυτά που μπορούν. Δηλαδή, βλέπουμε τι γίνεται παντού. Έτσι, τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται στο NHS. Νομίζω ότι το παιχνίδι είναι ναι, να ετοιμαστείς για ένα χειρότερο σενάριο στα νοσοκομεία, αλλά το παιχνίδι παίζεται έξω από τα νοσοκομεία.